na casares na prama o título tema nos recomenda e no plural o tema de sigias δεν είναι κάτι το μεμονωμένο, δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά βγήκανε κάποιοι κακοί εδώ πέρα ή ότι μας θεωρήσαν ότι είμαστε σπουδαιόλοι μάνα, επομένως δεν χρειαζόμαστε έτσι παροχές υγείας. Είναι μια δεδομένη που έρχεται, όπως μας κλέψανε το μισθό, όπως μας κλέψανε τη σύνταξη, όπως μας κλέψανε τη ζωή μας ευτυχώς και το μέλλον των παιδιών μας, το ίδιο μας κλέψανε και την παροχή υγείας. Δηλαδή το κοινωνικό κράτος τελείωσε. Το κοινωνικό κράτος με βάση. Το κοινωνικό κράτος με βάση την πολιτική που εφαρμόζεται ιδίως τα τελευταία χρόνια είναι πλέον παρελθόν. Επομένως, αυτό που είναι απαραίτητο σήμερα να γίνει είναι η συνολική αμφισβήτηση ενός συστήματος που έχει εφαρμοστεί και εφαρμόζεται στην χώρα μας. Κλείνω με αυτό. Ποιο νόμο είναι. Από εκεί πέρα. Θα πρέπει εδώ για να είμαστε κρίσιμοι, τα είπατε πάρα πολύ καλά, έγινε μια πάρα πολύ έτσι ευθενής ενημέρωση για τα προβλήματα, τα γενικότερα και τα ιδιαίτερα που αντιμετωπίζει εδώ πέρα η υγεία μας, από όλους τους συνάδελφους που μιλήσαν προηγουμένως. Όμως αυτός που δεν έχει τη λύση ακόμα και αυτός που νομίζει και ζει έτσι σε μια εικονική πραγματικότητα είναι ο πληθυσμός ο κόσμος της περιοχής. Άρα το ζητούμενο λοιπόν είναι να βρούμε έναν τρόπο, να βρούμε εμείς από εδώ που θεωρώ ότι είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι στο πρόβλημα, είτε επειδή το ζούμε άμεσα, είτε επειδή έχουμε μια έτσι, αυτή που λένε, ζούμε με τα νοσοκομεία. Έχουμε μια εικόνα και έχουμε και μια ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, να οργανώσουμε κατά τέτοιο τρόπο από εδώ πέρα την παρέμβασή μας, ούτως ώστε αυτό να γίνει θύμα όλης της ευρύτερης κοινωνίας του Αγίου Νικολάου και όχι μόνο. Ήδη έχουμε, βρεθήκαμε στην Ιερά Πέτρα με τον Μανουσάκη Τζελιόρη και με άλλους συνάδελφους από τη Σιτία και ήταν και στην Ιερά Πέτρα και είπαμε ότι το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουμε μαζί όλοι. Διότι δεν είναι ειδικό πρόβλημα, όπως είπα στην αρχή του, καθένα μας τις κάθε περιοχές ξεχωριστά. Επομένως, λοιπόν, ένα αυτό. Φτιάχνουμε μια επιτροπή από εδώ πέρα, η οποία έρχεται σε επαφή με τις επιτροπές που υπάρχουν ήδη. Την άλλη Πέμπτη έχουμε Παγκρίτιο Συλλαλητήριο στο Ηράκλειο, υγειονομικών, και όχι μόνο. Εκεί θα τεθεί το ζήτημα πλέον να υπάρξει και ένας συντονισμός των επιτροπών που έχουν φτιαχτεί κατά περιοχές. Λοχανιά, Ηράκλειο κλπ. Ούτως ώστε να υπάρξει ένας παγκρίτιος συντονισμός πλέον, ούτως ώστε να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα εσπορές δεν έχουν ένα νοσοκομείο. Αν είμαστε σε μια παρόμοια έτσι μάζοξη όπως έχουμε κάνει αυτό, τα ίδια πράγματα. Άρα λοιπόν δεν φταίει εδώ πέρα αυτός ο μύθος, ας πούμε, που διαδίδει όλα τα χρόνια, ό,τι και ό,τι και από την Ρουμανία μας φταίει, το ότι υπήρχαν τέσσερα νοσοκομεία και αν είχαμε ένα νοσοκομείο, μα εκεί παίρνουν τα ίδια μου. Άρα η λύση είναι άλλο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λοιπόν σε αυτό το συντονισμό σε παγκρίτιο επίπεδο, ούτως ώστε να αποκτήσει ένα τεράστιο βάρος. Γράψαν ένα πάρα πολύ ωραίο ο Σύλλογος Εργαζομένων του Βενιζελίου, τέλειωνε ανακοίνωσή τους, ότι σε λίγο καιρό για να έχεις υγεία θα πρέπει να πουλήσεις χώρα. Έτσι μια κουβέντα έτσι πώς θα το πουλήσεις και άμεσα το πουλήσεις. Δηλαδή ξαναγυρίσαμε σε δεκαετίες, ας πούμε, πολύ πίσω. Επομένως λοιπόν και κλείνω με αυτό, δεν θέλω να μιλήσω για τα προβλήματα, τα είπα εξάλλου πάρα πολύ καλά τα προηγούμενη. Όσο αφορά το πώς προχωράμε, εγώ προτείνω πολύ καλή επιτροπή που λειτουργήσε μέχρι τώρα, ήταν μια επιτροπή φορέων. Νομίζω όμως ότι πλέον οι επιτροπές οι οποίες είναι αρνητές συνάξεις αγροφυλάκων δεν έχουν πλέον κανένα νόημα. Αν δεν έχουν μια. Αν δεν βγουν μέσα από τον κόσμο και τα προβλήματά τους, θα είναι ευθυνής συγγενής. Με το που φτιάχνονται,
κάτι γίνει δεσμός, χάθηκε. Επομένως λοιπόν θα γίνει μια ζωντανή επιτροπή στην οποία θα έρχονται όλο και περισσότερες οι πολίτες μας. Εμείς που θα πήγαμε από εδώ να χαμογευτούμε κυριολεκτικά στην πόλη, να κρούσουμε τον κόδωνα της συνδύνου ότι κινδυνεύουμε και σε αυτό το επίπεδο και στο επίπεδο της υγείας και να καλούμε τους ανθρώπους της πόλης μας να συμμετέχουν και να πλαισιώσουν αυτή την επιτροπή, όχι μόνο να βγουν και να δώσουν το παρόν του να πει για την πόλη, να βγουν μέσα να μην είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι συνέχεια. Αρκετά πια έχουμε βαρεθεί να είμαστε οι ίδιοι οι άνθρωποι σε όλα τα ό,τι γίνεται εδώ πέρα. Ας αποκτήσει επιτέλους την ευκαιρία την ευκαιρία. Άρα λοιπόν τελειώντας από εδώ θα διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο ετοιμάτων όσον αφορά την υγεία που είναι τα έβαλε και ο διευθυντής τα προβλήματα ποια είναι. Είναι ένα το προσωπικό και ένα δεύτερο η αύξηση του προϋπολογισμού. Επειδή τα ζω από κοντά, ο προϋπολογισμός μπορεί να πει και ο διευθυντής γι' αυτό, ο προϋπολογισμός που έχουμε τώρα, αν δεν αναδιακροτεί, αν δεν τσονταριστεί ακόμα λίγο, θα είναι μέχρι το Σεπτέμβριο. Μια λέξη χρηματοδότηση. Ακριβώς, το θα κάνει μέχρι το Σεπτέμβριο. Χρηματοδότηση, ακριβώς. Ήδη έχουμε μείωση από τους προϋπολογισμούς των προηγούμενων ετών, δεν μου αρέσουν τα νούμερα. Έχω μείωση από τους προηγούμενους προϋπολογισμούς 40%. Και μάλιστα μου πανηγύριζε η κυρία Τυποπούλου στο διαδάλειο της βίντεο που είχαμε πάει, ότι λέμε αφέτος το μείωσα μόνο 8%. Και ο κυρία Τυποπούλου της λέω, πες ήταν 30. 8% φέτος, δηλαδή φτάνει σε ένα σημείο ας πούμε, όπου είναι ανελαστικό πλέον το πράγμα, δεν πάει παρακάτω. Τι είπα και το παράδειγμα, εγώ δεν μπορώ να την αφήσω άλλο παρακάτω. Δεν γίνεται, της λέω. Δεν είναι ωραία, ζηλακά μου φαίνεται. Επομένως, εκείνο για να μην μακρυγορώ ή μίλησα. Ας ελάχιστα πίσω. Οι προτάσεις μου είναι αυτές. Να βγει η επιτροπή από εδώ και αυτή η επιτροπή να ανανεώνεται και να είναι ένα ζωντανό κύτταρο πια. Να μην είναι ένα νεκρό, ας πούμε, παραγωγής που το κάνει.